Εζεκίλ 1 και μελετούμε σίγουρα το βιβλίο της Αποκάλυψης και βλέπουμε τις παραλληλές απεικονίσεις στην Αποκάλυψη 4, Εζεκίλ 1 και 2 και Ισαΐας 6, Εζεκίλ κεφάλαιο 1. Θα διαβάσω προς το τέλος. Εδάφιο 27 και είδον ως όψιν ηλέκτρου, ως θέαν πυρός, εν αυτοκύκλο από τις θέας της ως φύος αυτού και πάνω και από τις θέας της ως φύος αυτού και κάτω. Και κάτω είδον ως θέαν πυρός και είχε λάμψιν κύκλο. Ως η θέα του τόξου του γενωμένου εν την εφέλη εν ημέρα βροχής, ούτως ήτο η θέα της λάμψης κύκλο. Αυτή το η θέα του ομοιώματος της δόξης του Κυρίου και ότε είδον έπεσον επί πρόσωπον μου και ήκουσαν φωνήν λαλούντος. Το 2 και είπε προς εμέ, η άνθρωπου στήθη επί τους πόδας σου και θέλος λαλήσει προς ε. Και καθώς ελάλησε προς εμέ, εισήλθε εις εμέ το πνεύμα και με έστησεν εις τους πόδας μου. Ποιος εστίνει στα πόδια σου? Το πνεύμα το Άγιο και με έστησεν επί τους πόδας μου και ήκουσα το λαλούντα προς εμέ και είπε προς εμέ, οι ανθρώποι εγώ σε ξαποστέλω προς Ιούς Ισραήλ, προς έθνη αποστατικά τα οποία απεστάτησαν απ' εμού. Αυτοί και οι πατέρες αυτών εστάθησαν παραβάτε εναντίον μου έως ταύτης της ημέρας και είναι οι ιοί σκληροπρόσωποι και σκληροκάρδοι, εγώ σε ξαποστέλω προς αυτούς και θέλεις είπε προς αυτούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός. Και εάν δε ακούσωσιν, εάν δε απειθήσωσιν. Πού είναι η ευθύνη? Πάνω στον άνθρωπο. Αμήν. Ακούς, εξαρτάται από σένα τι θα κάνεις. Είτε θα ακούσεις και θα επακούσεις, είτε θα ακούσεις και θα απειθήσεις. Διότι είναι οίκος αποστάτης, θέλουσιν όμως γνωρίσει ότι εστάθη προφήτης εν μέσω αυτών. Και εσύ άνθρωπου, μη φοβηθείς από αυτόν και από τον λόγον. Πού βρισκόμαστε? Και από τον λόγο αυτόν μην δηλιάζεις, διότι είναι άκανθε και σκόλοπες μετά σου. Βλέπετε τη λέξη σκόλοπες? Και κατοικείς μεταξύ σκορπίων. Μη φοβηθείς από τον λόγο αυτόν και από προσώπου αυτόν μην τρομάξεις, διότι είναι οίκος αποστάτης. Αμήν, ας καθίσουμε και ας δώσουμε ένα δυνατό χειροκρότημα για τον λόγο του Κυρίου μας. Αλληλούια. Αλληλούια, Άγιος είναι ο Θεός μας. Αμήν. Θέλω να πάμε και στον Ισαΐα 6 τώρα να δούμε εκεί αυτά τα πλούσια, τον πλούσιο παραλληλισμό. Είδαμε στην Αποκάλυψη μπροστά στον θρόνο του Θεού αυτή το η θέα μπροστά στη δόξα του Θεού, στον θρόνο του Θεού. Και τώρα θέλουμε να πάμε στον Ισαΐα 6 και να δούμε εκεί από την αρχή του κεφαλαίου 6. Ισαΐας κεφάλαιο 6, εδάφιο 1. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον καθημένο, μοιάζει με το 4 έναντι στην Αποκάλυψη. Είδον τον Κύριον καθημένο επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτό γέμισε τον ναόν. Όταν λέει στην αρχή κατά το ένος, ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, τι συμβολίζει ο Ζίας ο βασιλεύς? Ο Ζίας ο βασιλεύς συμβολίζει τη σάρκα, τον άνθρωπο, την θνησιμότητα, το φθαρτό, την προσωρινότητα, την ημέρα μέχρι την αρπαγή, το σώμα αυτό. Κατά το έτος ενώ απέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, είδον τον Κύριον. Για να δεις τον Κύριον, πρέπει να λάβεις το άφθαρτο σώμα. Πρέπει να λάβεις την άφθαρτη ζωή, αμήν, το άφθαρτο σώμα. Και τούτο το θνητόν θέλει ενδυθεί την αθανασία και τούτο το αφθαρτόν την αφθαρσία. Αμήν. Γι' αυτό τον λόγο είμαστε εδώ για να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι για να δούμε τον Κύριον. Ότι απέθανε ο Ζίος ο βασιλεύς ήταν τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και το κράσπεδον αυτό γέμισε τον ναόν. Μόλις διαβάζαμε στο περασμένο μάθημα από τον Ισαΐα 14 για τον Λούσιφερ, τον νεοσφόρο,
ότι αυτός ζήλεψε και ήθελε να ανέβει στον θρόνο του Θεού, ενώ εμάς ο Κύριος θα να μας ανεβάσει στον θρόνο του Θεού. Αμέν. Ακούστε πώς θα έπρεπε να σκεφτόμαστε. Και να μπορούσαμε, αυτό είναι όντως ανόητο καν να το σκεφτεί κάποιος, αλλά ο διάβολος είναι τόσο ανόητος. Και να μπορούσαμε να ανέβουμε πάνω από τον Θεό, τι να κάναμε, αφού θα ήμασταν ανασφαλείς. Δεν είναι καλά να πάμε στον Θεό, να είμαστε κάτω από Αυτόν και ο κατοικών υπό την σκέπη του υψίστο, υπό την σκιά του Παντοκράτορα θέλει διατριβή και θέλω λέγει προς τον Κύριο, εσύ είσαι η καταφυγή μου και το φρούριο μου, είσαι ο Θεός μου, επίσης θέλω ελπίζει. Δεν είναι καλύτερα να είμαστε στον Θεό και κάτω από τον θρόνο του παρά πάνω από τον θρόνο του? Δεν είναι πιο ασφαλισμένο? Γιατί να πάρω εγώ την θέση του Θεού? Και σήμερα σε αυτή τη ζωή μη βάζεις κανέναν άλλο στη θέση του Θεού, μην μπαίνεις εσύ στη θέση του Θεού. Ο Κύριος πάνω από μας. Γι' αυτό και είναι αυτό που σημαίνει ο Ιησούς Κύριος της ζωής μας. Ακούστε την παράλληλη απεικόνηση. Μόλις διαβάσαμε Αποκάλυψη, διαβάσαμε Εζεκίηλ 1 και τα πρώτα εδάφια του 2. Τώρα πάμε στον Ισαΐα. Τρεις διαφορετικές συγγραφείς από ανθρώπινης μεριάς, το ίδιο Άγιο Πνεύμα, για να δείτε ότι αυτός είναι λόγος Θεού, δεν μπορούσε άνθρωπος να κάνει αυτό που έγινε. Και λένε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τώρα δείτε το εδάφιο 2, Ισαΐας 6:2. Αν όθεν αυτό ήταν το Σεραφείμ, αρχίζει να ξεκαθαρίζει η εικόνα για το ποιοι είναι αυτά τα ζώα, τα τέσσερα ζώα μπροστά στον θρόνο του Θεού. Αν όθεν αυτή ήταν το Σεραφείμ, ανά έξ πτέρυγας έχοντα έγκαστον με τας δύο, εκάλυπτε το πρόσωπο αυτού και με τας δύο, εκάλυπτε τους πόδες αυτού και με τας δύο, επέτα και έκραζε το ένα προς το άλλο και έλεγε: Άγιος, 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 Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού και οι παραστάτες της θύρας ασύστησαν εκ της φωνής του κράζοντος. Ένα λεπτό πριν να πάμε κάπου αλλού, εδώ βλέπω ότι είναι κάτι πολύ παράλληλο με αυτό που σας έλεγα για την Αποκάλυψη 4.8. Στην Αποκάλυψη 4.8 έχουμε αυτά τα χερουβίμ, τα σεραφείμ, την ανώτατη τάξη αγγέλων που η δουλειά τους δεν είναι όπως οι άγγελοι στους Εβραίους 1.14, οι οποίοι είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελόμενα σε όσους μένουν να λάβουν σωτηρία, αλλά έχουν η μόνη δουλειά τους. Φαντάζομαι αν ήταν κάποιος Έλληνας καχύποπτος, εκεί θα έλεγε τι δουλειά κάνουν αυτοί. Η δουλειά τους όλοι είναι να λατρεύουν τον Κύριο. Σήμερα αν κάποιος είναι μοναχός, δεν ρωτάει κανένας τι κάνει ο μοναχός πάνω στα βουνά. Αλλά όταν κάποιος είναι επιμένας λέει τι δουλειά κάνεις. Η δουλειά μου, η πρώτη μου δουλειά, είναι να είμαι μέσα στο λόγο και στην προσευχή. Όλα τα άλλα τα έχω δώσει αλλού. Βοηθώ, κάνω, επιβλέπω, αλλά η δουλειά μου είναι να είμαι άνθρωπος του Θεού και θα πρέπει να είστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί γι' αυτό λαμβάνετε τέτοιου είδους λόγο που σπάνια κηρύτεται και σπάνια γνωρίζετε από ανθρώπους. Γιατί έχω δοθεί στη μελέτη του λόγου του Θεού, είμαι ένας αιώνιος φοιτητής. Αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό είναι το πρώτο μου καθήκον. Εγώ έτσι σας υπηρετώ με τον λόγο. Έτσι σας υπηρετώ. Άλλοι σας υπηρετούν σε όλα τα άλλα πράγματα. Άλλοι σας υπηρετούν. Εγώ απλώς επιβλέπω και μπαίνω όπου διαλέξω, όπου χρειαστεί. Αλλά προσπαθώ να βγω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αμήν. Θα σας στείλω μήνυμα και μου ξέφυγε αυτή τη φορά. Θα σας στείλω μήνυμα, αλλά όλο το μήνυμα θα το κάνει ο Χρήστος για να σας το στείλει. Εντάξει. Τους έχω. Όλοι κάνουν κάτι, οι Λεβίτες στο έργο του Θεού, στη σημερινή εποχή, αλλά ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να είναι δοσμένος στο λόγο και στην προσευχή. Ακόμα και τα μηνύματα, θα γράψω το μήνυμα, αλλά θα μου στείλουν το μήνυμα. Το καταλαβαίνετε, μην το παρεξείτε. Γιατί δεν μου στείλετε εμένα? Γιατί αν το έκανα δεν θα έκανα τίποτα άλλο. Και με τον τρόπο που ξέρω τεχνολογία, δεν θα πηγαίνω γρήγορα. Λοιπόν, απολαμβάνουμε τον λόγο του Θεού, λέω. Αποκάλυψη 4.8. Αυτά τα τέσσερα ζώα μπροστά στον Κύριο λένε Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορας, ο ίν και ον και ο ερχόμενος, και είδον τα τέσσερα ζώα ενώπιον του Θεού
Και λέει ότι δεν έδιναν ανάπαυση ημέραν ούτε νύχτα, αλλά ήταν κατενθουσιασμένοι για αυτό που θα γινόταν. Ο Ων και ο Ιν και ο Ερχόμενος είναι ενθουσιασμένοι, όχι για αυτούς, είναι ενθουσιασμένοι. Για μας, για μένα. Για μας, για μένα. Εμείς είμαστε ενθουσιασμένοι για μας, για μένα. Ή μήπως είμαστε αρκετά φορτωμένοι από τον διάβολο και τα προβλήματα του ήρθαμε στην Εκκλησία και μόλις αντέχουμε που να σταθούμε. Ξέρω ότι πολλές φορές αυτή είναι η περίπτωση και μαζί σας και μαζί μου. Όλοι περνάμε τις καταστάσεις που περνάνε οι άνθρωποι πάνω στη γη. Άλλος πιο λίγο, άλλος περισσότερο, αλλά ξέρω ένα πράγμα. Στον οίκο του Θεού θα δοξαστεί ο Κύριος. Δεν θα δοξάσω την αρρώστια μου, δεν θα δοξάσω τι είναι το πρόβλημα μου, δεν θα δοξάσω τα διάφορα προβλήματα, τις εχθρότητες του εχθρού. Εξάλλου δεν είναι δικά μου, είμαι παιδί του Θεού, ο πατέρας μου τα φροντίζει, εγώ τον λατρεύω. Δόξα στον Άγιον Θεό, ήρθε η ώρα να λατρεύσουμε τον Κύριο. Θα λατρεύσουμε τον Κύριο! Λέω τα τέσσερα ζώα μπροστά στον θρόνο του Θεού είναι ενθουσιασμένοι, όχι για αυτούς, για μας, για το τι θα γίνει στη γη. Ότι έρχεται ο Κύριος Ιησούς για να μας πάρει, να τους δούμε και προσμένουν να μας δουν. Είναι κατενθουσιασμένα τα τέσσερα ζώα μπροστά στον θρόνο του Θεού που θα μας δουν μια μέρα. Πρόσωπο προς πρόσωπο. Αλλά εμείς όταν πάμε εκεί δεν θα κοιτάζουμε τους αγγέλους, θα κοιτάζουμε τον Κύριο. Τα μάτια σας στον Κύριο. Αλλά τώρα βλέπω εδώ. Στον Ισαΐα βλέπω να γίνεται μια επέμβαση του Ισαΐα εδώ να μας δείξει δια Πνεύματος Αγίου. Λέει Άγιος στο δάφιον 3, ο Κύριος των δυνάμεων πάσα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Δηλαδή σήμερα η γη είναι πλήρης της δόξης αυτού. Αμήν. Θέλω να σας πω ναι με την έννοια μέσα μου. Ναι, με την έννοια μέσα σου, αν είσαι παιδί του Θεού, αν είσαι αναγεννημένος, πλημμένος με το αίμα, βυθισμένος μέσα στο πνεύμα, το Άγιο αγαπάς και προσμένεις στον Κύριο, ναι, είσαι πλήρης της δόξας του Θεού, όσο μπορεί να είναι κάποιος πλήρης σε αυτή τη μεριά της αιωνιότητας. Όλη η γη είναι πλήρης της δόξας του Θεού. Αυτή η δόξα που είναι στον ουρανό είναι διαθέσιμη σήμερα σε εμάς. Μη σου παίρνει κανένας την προσοχή σου σήμερα να είσαι άνθρωπος του ουρανού. Όχι της γης. Έστω και για όσο βρίσκεσαι στη γη. Ένα, είμαστε μπάρικοι. Δύο, είμαστε παρεμπίδημοι, περαστικοί. Τρία, δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσαν, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Κάποιος σας φωνάξει αλληλούια. Κάποιος σας φωνάξει αλληλούια. Ω, η απόλαυση μας είναι να μελετούμε το Λόγο του Θεού, να βρισκόμαστε στο Λόγο του Θεού. Η απόλαυση μας είναι να λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Ποιος μας κάνει να λέμε Άγιος, Άγιος, Άγιος. Παρά το Πνεύμα το Άγιο. Τέσσερα. Ισαΐας 64. Και η παραστάτη της θύρας εσύστησαν και της φωνής του κράζοντος και οίκος επλήστη καπνού. Δείτε τα ηχητικά εφέ, δείτε τα οπτικά εφέ, δείτε τον παραλληλισμό στην Αποκάλυψη 4 στον Ιζεκιήλ, 1 στον Ισαΐα 6. Τώρα μαθαίνουμε τον Λόγο του Θεού, τώρα ξέρουμε, ενώσαμε τρεις διαφορετικές εποχές, τρεις διαφορετικούς ανθρώπινους συγγραφείς, όλα δια Πνεύματος Αγίου, τρεις παράλληλοι απεικονισμοί, ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιας, αψεγάδιαστος, αληθινός Λόγος του Θεού. Και τον εκπληρώνω και τον περιμένω να εκπληρωθεί στη ζωή μου. Τότε είπα, ο τάλας εγώ, διότι εχάθην επειδή είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Όταν δω τη δόξα του Θεού, τι νομίζω? Ότι είναι τόσο cool. Όχι, είναι τόσο Άγιος. Αμέν, είναι τόσο Άγιος. Όταν ο Πέτρος είδε τη δόξα του Κύριου Ιησού Χριστού, τον είδε να περπατά πάνω στο νερό και να πλησιάζει στη βάρκα, λέει, Κύριε, μακράν από μου. Δεν είναι ότι δεν ήθελε τον Κύριο Ιησού. Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Ο Ισαΐας εδώ λέει, Κύριε, είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων. Τι σε κάνει, πού σε οδηγεί πρώτα, αδελφέ μου, πού σε οδηγεί πρώτα η παρουσία του Θεού, πες μου, πού σε οδηγεί? Σε μετάνοια.
σε αναγνώριση της ανθρώπινης πάντο αδυναμίας και της θεϊκής παντοδυναμίας. Στην Αποστολική Εκκλησία του Ιησού Χριστού κηρύττουμε the frailty of man, the omnipotence of God. Την πάντο αδυναμία του ανθρώπου και την πάντο δυναμία του Θεού. Δεν με ανησυχεί η αδυναμία μου. Δεν προσπαθώ να σε πείσω ότι είσαι δυνατός. Αδική προσπάθεια σε όσους κήρυκες προσπαθούν να πείσουν το ποίμινο τους. Είσαι δυνατός. Έχεις πίστη. Πάψε να ειδωλοποιείς τη λέξη πίστη. Η πίστη είναι απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτό που δίνεται. Ξεύρω εις την εμπίστευσα και είμαι πεπισμένος ότι αυτός δύναται να κρατήσει την παρακαταθήκη μου μέχρι τέλος αυτόν που αυτός μου έχει ενεμπιστευτεί και να αποθέσει και αυτόν που εγώ του έχω ενεμπιστευτεί και να αποθέσει την παραθήκη μου. Βέβαιος, όν εις αυτό τούτο τα αγαπημένα μου εδάφια, ένα, δύο από τα αγαπημένα μου εδάφια, Β, Τιμοθέου 1:12, Φιλιππίσιος 1:6. Βέβαιος όν εις αυτόν τούτον ότι αυτός που άρχισε καλόν έργο μέσα μου, θα το επιτελέσει μέχρι τη ημέρα του Χριστού. Εγώ θα με κρατήσω? Όχι. Αυτός θα με κρατήσει? Ναι. Γιατί προσπαθώ να με κρατήσω αντί να αφαιθώ στα χέρια αυτού που μπορεί να με κρατήσει? Πάψε να αγωνιάς και να κολυμπάς προς τη λύση και πέσε στην αγκαλιά του Θεού και εμπιστέψω, αύριο το πρωί θα ξυπνήσεις και θα είναι όλα στη θέση τους. Τις Κυριακές διδάσκουμε ένα ανώτερο τρόπο πώς να λαμβάνουμε από τον Θεό. Έμπρατο! Και σας έδωσα ένα παράδειγμα από τον Σολομώντα. Όταν ένα έπρατε, όλα προσθέθηκαν σε αυτό. Όταν άρχισε να κάνει πολλά πράγματα, τα έχασε όλα. Και είδαμε το τέλος του Εκκλησιαστή, στο κεφάλαιο 12, μάθε γιέ μου το να κάνει τις πολλά βιβλία, δεν έχει τέλος και η πολλή μελέτη είναι κόπος μόχθος εις την σάρκα. Η πολλή μελέτη, όχι του Λόγου του Θεού, η πολλή μελέτη σε άλλα πράγματα. Όχι η Αγία Γραφή, τα πολλά βιβλία, τα άλλα βιβλία, η Αγία Γραφή. Καταλαβαίνετε, συνεκδοχή, συνεκδοχή. Και άκουσε το τέλος του πράγματος. Να φοβήσει τον Θεό και να τηρήσει τα συντολά του. Πάψε να σε ανησυχεί οτιδήποτε άλλο. Αμήν, δόξα στον Αγιόν Θεό μας. Που μας οδηγεί η φοβερή παρουσία του Θεού στο να αναγνωρίσουμε την αδυναμία μας, την ακαθαρσία μας, την έλλειψή μας, το ότι ζούμε σε αυτή τη σάρκα ακόμη είναι ένας περιορισμός, είναι σαν το πουλί στο κλουβί που θέλει να απελευθερωθεί. Έτσι είναι η ψυχή μου. Θέλω να δω τον Κύριο. Θέλω να δω τον Κύριο. Θέλω να δω τον Κύριο και πάλι. Δεν θέλω να παρακινήσω κανέναν στο να πάει στο άλλο άκρο και να μην κάνει τίποτα και να είναι αυτός που δεν εργάζεται και λέει βίβλος αυτός που δεν εργάζεται να μην τρώει κιόλας. Θέλω να σας κάνω να είμαστε ανθρώποι που λένε είμαστε ξένοι, πάρικοι, παρεπίδημοι. Ζω για τον Κύριο, τα λεφτά μου είναι για τον Κύριο, η υγεία μου είναι για τον Κύριο, το σώμα μου είναι για τον Κύριο, η ψυχή μου είναι σαν πουλί που θέλει να πετάξει μέσα από το κλουβί και να βρει τον Κύριο, να πετάξει μέσα στον Κύριο. Και σας εξήγησα στην τυροντολογική ταυτότητα του Θεού μας, κατά τον τρόπο που ο Θεός μας ανοίγει την διάνοια να καταλάβουμε Άγιος, 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 ενδοπροσωπική σχέση Άγιος, Άγιος, Άγιος μεταξύ των τριών προσωπών της Τριαδικότητας και την οντολογική και την ontological and η άλλη η διαπροσωπική interpersonal relationship η οποία έχει να κάνει με την λύτρωση economical entity, identity. Η οικονομική ταυτότητα του Θεού ή η ενδοπροσωπική και η
διαπροσωπική σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδας. Η ένδον προσωπική δεν είναι Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο που φανερώνει το ρόλο που ο καθένας από τα τρία Άγια πρόσωπα της Άγιας Τριαδικότητας θα παίξει στο ρόλο της λύτρωσής μας που έχουν αναλάβει την ευθύνη, αλλά μεταξύ τους είναι ο Άγιος, Άγιος, Άγιος. Απόλυτα ίση μεταξύ τους. Ναι, τρία πρόσωπα, αλλά ένας Θεός. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός σου είναι Ιης Κύριος. Γιαχωβά, Ελοχήμ. Εχάτη, Γιαχωβά, ένας, Γιαχωβά. Κύριος ο Θεός σου είναι ένας Κύριος. Τρία πρόσωπα. Αμέν. Δόξα στον Άγιον Θεό μας. Από τον Πατέρα, στον Υιόν, στο Πνεύμα το Άγιο, μέσα μου και από μέσα μου το Πνεύμα το Άγιο, στον Υιό, να τον συναντήσω στον αέρα και από τον αέρα στον Πατέρα. Αλληλούια. Αυτή είναι η επιθυμία μας. Αυτή είναι η διαπροσωπική σχέση του Θεού Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο. Είναι η επέκταση του Άγιου Τριαδικού Θεού σε μας για να μας πάρει κοντά Του. Τότε είπα ο Τάλας εγώ, διότι εχάθην επειδή είμαι άνθρωπος ακαθαρτών χειλαιών και κατοικώ εν μέσω λαού ακαθαρτών χειλαιών, επειδή οι οφθαλμοί μου είδαν τον βασιλέα των κύριων των δυνάμεων. Τότε πέτασε προς εμέ εν εκ των σεραφείων με έχων εν τη χείρη αυτού ανθρακαπηρός. Θυμάστε, ο Ισαΐας είναι εκατοντάδες χρόνια π.Χ., περίπου τον 8ο αιώνα π.Χ. Ο Ισαΐας φωνάζει, είμαι άνθρωπος ακαθαρτών χειλαίων, και βλέπει ένα εκ των σεραφείμ, του οποίου η δουλειά ήταν να είναι μπροστά στον θρόνο του Θεού. Ένα εκ των σεραφείμ έχουν εντυχηρή αυτού άνθρακα πυρός, τον οποίον έλαβε δια της λαβίδος από του θυσιαστηρίου. Τι είναι μπροστά στον θρόνο του Πατέρα, στον θρόνο του Υιού, τι είναι μπροστά στον θρόνο του Πατέρα και του Υιού, τι είναι μπροστά. Στην Αποκάλυψη 4:5, το Πνεύμα το Άγιο, η φωτιά, οι 7 λαμπάδες οικαιόμενες. Αμήν. Οι αστραπές, οι βροντές. Βλέπετε η απεικόνηση του Αγίου Πνεύματος. Και τώρα τι είναι εδώ. Ένα σεραφείμ πήρε ένα άνθρακα, ένα κάρβουνο, φωτιά. Τι συμβολίζει. Το Πνεύμα το Άγιο. Αλληλούια. Αλληλούια. Μπορείς να κάνεις το έργο του Θεού. Ναι. Πώς. Δια Πνεύματος Αγίου. Δεν χρειαζόμαστε σεραφείμ σήμερα να έρθει να μας βάλει κάρβουνο πάνω στα χείλη. Αυτό είναι μεταφορικό. Αλληλούια. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ δεν το παίρνουμε κυριολεκτικά, διότι αν το κάνεις κυριολεκτικά, τι θα παθείς, θα καούν τα χείλη, έτσι, και δεν θα μπορούν να μιλούν. Αλλά είναι πνευματικό, άρα συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Έλαβε έναν άνθρακα πυρός, τον οποίο έλαβε διαλαβίδος από το θυσιαστήριο, βλέπεις, έφερε όχι όλον το Πνεύμα το Άγιο, σου έφερε τη δύναμη του Άγιου Πνεύματος, αμήν. Θα βαφτιστείς με Πνεύμα Άγιον και δύναμη. Αυτό είναι ακριβώς εδώ, δόξα στον Άγιον Θεό. Και ήγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, μπορώ να κάνω το έργο του Θεού, ναι. Μπορώ να μιλήσω τον λόγο του Θεού, ναι. Πάψε να λες, εγώ δεν μπορώ, μπορεί εκείνος. Μπορεί εκείνος. Χρειάζεται τη φωτιά από το θυσιαστήριο. Ήγγισεν αυτόν εις το στόμα μου και είπεν, εδάφιο 7, τούτο ήγγισε τα χείλη σου και η ανομία σου εξηλήφθη και η αμαρτία σου καθαρίστη. Πώς? Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αλληλούια. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχεται να λάβει μία εκκλησία η οποία είναι δύο πράγματα. Άμωμος και άσπυλος. Χωρίς μόμο και χωρίς κελίδα. Αμήν. Ο μόμος τι είναι? Κοιλίδα. Η ρητίδα τι είναι? Να δω τους άντρες. Δεν μιλάω σε γυναίκες. Οι ρητίδες τι είναι? Ακούστε. Έρχεται ο Κύριος να λάβει την ύφη του. Αδερφές γυναίκες, αδερφή φωτεινή, θα χάσεις. Όχι, συγγνώμη, μετανοώ. Ο ουρανός είναι συνέχιση του τι κάνουμε. Απλώς, αυτούς που θα περιποιήσει, δεν θα χρειάζονται πλέον περιποίηση. Αμήν. Θα συνεχίσεις να ασχολείσαι με αυτό που ασχολείσαι, με αυτό που σου αρέσει. Αλλά δεν θα χρειαστείτε έξτρα make-up.
Όταν έρθει ο Κύριος Ιησούς να λάβει την εκκλησία του, θα την λάβει δίχως μόμον και δίχως ρητίδα. Πώς φεύγει ο μόμος? Με το πλήσιμο. Αμέν. Πώς πλένομαστε πνευματικά? Με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη η εκκλησία του Χριστού να είναι χωρίς μόμο? Το αίμα του Ιησού Χριστού. Αφού πλύνουμε τα ρούχα, Διονύση, επλύνες καμιά φορά? Η μαμά σου είναι ακριβώς από πίσω σου. Λοιπόν, ποιος αναλαμβάνει να εξαφανίσει τον μόμο? Το πλήσιμο με το αίμα του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής μας. Ποιος αναλαμβάνει να φύγει τις ρητίδες? Τι κάνουμε με το πλήσιμο? Σιδέρωμα. Σήμερα είναι, πας να αγοράσεις κάμισο και είναι τα πιο τσαλακωμένα που κάμισα. Τις λες, καλά αυτό, να το αγοράσω αυτό, αφού είναι ήδη τσαλακωμένο και δεν σιδερώνεται. Είναι της μόδας. Παντελόνια σχισμένα είναι η κατάσταση του ανθρώπου, φαίνεται τώρα στη μόδα. Το πνεύμα του κόσμου. Ο Κύριος Ιησούς έρχεται. Πώς θα είμαστε εν τέλει? Στο αίμα του Ιησού Χριστού, χωρίς μόνο. Η φωτιά. Πώς θυμάστε τα παλιά σίδερα με τα καρβούνα? Το πνεύμα του Άγιο, χωρίς ρητίδες. Σήμερα είμαστε γεμάτοι από ανησυχία. Όλοι μας έχουμε προβλήματα. Κάνουμε ότι δεν έχουμε προβλήματα. Λέει και στις παροιμίες, υπάρχει πλούσιος που δεν έχει. Υπάρχει πλούσιος που κάνει ότι δεν έχει τίποτα. Και υπάρχει φτωχός που κάνει ότι τα έχει όλα και δεν έχει τίποτα. Μπορεί να κάνουμε ότι δεν έχουμε προβλήματα. Όλοι μας γεμάτοι με προβλήματα. Τελειώνει το ένα, αρχίζει το άλλο. Πολλές φορές είναι πολλά μαζί. Ερχόμαστε ρητιδωμένοι στον οίκο του Κυρίου. Αλλά θέλω να ξέρετε, έρχεται ο Κύριος Ιησούς γρήγορα πίσω και θα φύγουμε αρητίδωτοι. Θα φύγουμε ακυλίδωτοι. Χωρίς μόμο. Άσπηλοι. Καθαροί. Πλημμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού. Μπορεί η εκκλησία να είναι τέλεια. Να η απάντηση, να η απάντηση, να η απάντηση. Μπορώ εγώ με τα έργα μου να ετοιμαστώ για την αρπάγη της εκκλησίας? Όχι, με τη μετάνοια μου όμως μπορώ να μπω στο αίμα που θα με πλύνει και θα φύγει το μόμο. Και, το, και στην παρουσία του Θεού το πνεύμα το Αγίου. Φυσχ, φώτισε το Αγίου Πνεύματος. Θα φύγει τις ρητίδες όλες. Άμωμοι και άσπηλοι χωρίς ρητίδες. Του το ίγγισε τα χείλη σου, Ισαΐας 6:7, και ανομία σου εξαλείφθη και αμαρτία σου εγκαθαρίστη, και ήκουσα την φωνή του Κύριου λέγοντος, τι να θέλω αποστείλει και τι θέλει η πάγιδη ημάς. Τότε είπα και ειδού εγώ, απόστειλον με. Η προετοιμασία, αδελφοί, και τη διακονία. Μην πας ποτέ να υπηρετήσεις τον Κύριο πριν να προηγούθουν τα προηγούμενα. Μην πας ποτέ στον Κύριο, ούτε εγώ που είμαι στη διακονία, ούτε εγώ, ούτε μια στιγμή, ούτε μια φορά, μην βγω σε αυτόν τον ιερό Άγιο Άμβονα, δίχως να είμαι γεμάτος με τη μετάνοια του Κύριου και τη φωτιά του Κύριου. Μη γέννητο, μη γέννητο η ομάδα της λατρείας να το κάνει αυτό. Μη γέννητο οι μεταφραστές να το κάνουν αυτό. Μη γέννητο κανένας να το κάνει αυτό. Μη γέννητο εσύ που ακούς το λόγο του Θεού. Να έρχεσαι δίχως προετοιμασία. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Ας είμαστε έτοιμοι, ας είμαστε έτοιμοι για το μεγαλύτερο γεγονός. Ποιον θέλω να αποστείλει και τι θέλει η παγιδή ημάς, η τριαδικότητα μιλάει. Είδατε την τριαδικότητα? Ποιος θέλει, ποιον θέλω αποστείλει ένας Θεός? Και ποιος θέλει πάει ημάς, ο τριαδικός Θεός? Και λέω, Ισαΐας, ενώ προηγουμένως λέει, Κύριε, είμαι άνθρωπος ακάθαρτο χείλαιο. Τώρα λέει, ειδού εγώ, Κύριε, αποστείλω.
με τη φωτιά στα χείλη μου. Πού να πάω μόνος μου σαν Ισαΐες? Πώς θα τα βγάλω πέρα με αυτόν τον σκληρόκαρδο, σκληροτράχυλο, δίσκαμπτο λαό? Μόνο με το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, θέλω να σε θερίνω σήμερα. Μπορείς να νομίζεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αφιέρωσε τον εαυτό σου στον Κύριο και τα πάντα δύνασε δια των δυναμούντων σε Χριστού. Τα πάντα δύνασε με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι με τα έργα μας, δεν είναι με τις προσπάθειες μας, είναι με το να λυγίσουμε στο έδαφος και να πω: Κύριε, αναγνωρίζω την παντοδυ αδυναμία μου, αλλά την ίδια στιγμή την παντοδυναμία σου. Ιδού εγώ απόστειλα με. Και είναι η γνωστή έκφραση που είπε και ο Αβραάμ, είπε και ο Ισαάκ, είπαν οι άνθρωποι του Θεού και είπε και ο Ισαΐας. Είναι η γνωστή έκφραση του Αβραάμ, η γνωστή έκφραση στα εβραϊκά, χινέινι, χινέινι.